Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Ποδαρικό στα σχολεία κάνουν αύριο Δευτέρα οι μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου που επιστρέφουν στα θρανία τους μετά την αναστολή λειτουργίας των μαθημάτων στις 11 Μαρτίου του 2020 λόγω της έξαρσης του κορονοϊού. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συνηθίσουν σε μια εντελώς διαφορετική σχολική καθημερινότητα. Κοντά μας για το θέμα αυτό να το συζητήσουμε με όλες τις λεπτομέρειες έχουμε τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, τον κύριο Γιάννη Γεωργογιάννη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Κύριε, είναι γνωστό... Ναι. Ο λόγος εσάς, πείτε μου. Ναι, είναι γνωστό λοιπόν ότι από αύριο επαναλειτουργούν τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την επάνωδο των μαθητών της Τρίτης Λυκείου στα Θρανία. Και μετά από μία εβδομάδα βέβαια επανέρχονται και οι μαθητές των άλλων τάξεων, Δευτέρας και Πρώτης Λυκείου, καθώς και οι μαθητές των γυμνασίων. Μετά από μία δίμηνη απουσία λόγω της έξαρσης του κορονοϊού και της υγειονομικής κρίσης που είχαμε, νομίζω ότι ήρθε ο καιρός πλέον και είναι εντελώς απαραίτητο να επανέλθουν οι μαθητές στο σχολείο, να επανέλθουν στο φυσικό τους χώρο, στο φυσικό περιβάλλον, εκεί που θα έχουν την διαζώσιμη διδασκαλία, μιας και αυτή ουσιαστικά δεν υποκαθίσταται, θα λέγαμε, από την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Πέρα από αυτό το γεγονός, βέβαια, οι μαθητές θα έχουν και την ευκαιρία να ξαναβρεθούν κοντά με τους άλλους συμμαθητές τους και νομίζω ότι αυτό το διάστημα είναι το πιο κατάλληλο, μιας και η εποχή πλέον αλλάζει, οι θερμοκρασίες θα ανέβουν, θα έχουμε καλύτερο καιρό και θα μπορεί το μάθημα να γίνεται σε ανοιχτές αίθουσες, όπως το θέλουμε δηλαδή να γίνει, με φυσικό αερισμό. Να υπάρχει φυσικός αερισμός λοιπόν. Άρα λοιπόν θα μπορούν να βρεθούν καλύτερα δηλαδή και όχι μέσα σε ένα κλειστό χώρο. Κύριε Γεωργογιάννη, πάμε να πούμε λίγο αναλυτικά. Μιας και θα... και είναι προκύπτουν πολλές ερωτήσεις, μιας και αύριο θα είναι τελείως διαφορετικά για όλους σας, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Πώς θα γίνεται η προσέλευση, η αποχώρηση των μαθητών, πώς θα γίνονται τα μαθήματα, αλλά και τα τμήματα των τάξεων έχουν χωριστεί στα δύο. Ναι. Βέβαια, όχι για την Τρίτη Λυκείου. Η Τρίτη Λυκείου θα πάει κανονικά. Από ό,τι ξέρουμε, θα μου πείτε κι εσείς αν δεν κάνουμε λάθος, οι άλλες τάξεις που είναι να προσέλθουν την επόμενη εβδομάδα θα πηγαίνουν να αλλάξει κάποιες μέρες. Ισχύει. Ναι. Ναι, να σας πω. Γενικά η προσέλευση των μαθητών θα γίνεται κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Βέβαια, δεν θα γίνεται συγκέντρωση των μαθητών στο προάβλιο ή μέσα στο χώρο του σχολείου. Θα γίνεται κατευθείαν στις τάξεις. Θα προσέρχονται κατευθείαν στις τάξεις. Ήδη δηλαδή είναι διαρρυθμισμένες οι αίθουσες διδασκαλίας, ώστε να παίρνουν να χωράνε ένα μέγιστο αριθμό μαθητών, 15 μαθητές το πολύ, έτσι, σε κάθε αίθουσα, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Γι' αυτό το λόγο και τα τμήματα. Όταν είναι μεγάλα, θα χωρίζονται στη μέση σας αλφαβητικά πάντα. Αυτό βέβαια μπορεί να ισχύσει και για την Τρίτη Λυκείου, γιατί μην ξεχνάμε ότι στα μαθήματα γενικής παιδείας μπορεί να έχουμε μεγαλύτερα τμήματα, όταν θα είναι όλοι οι μαθητές. Συνήθως όμως, έτσι στα περισσότερα σχολεία έχουμε κατά βάση μικρά τμήματα. Και ιδίως στα περιφερειακά σχολεία, οπότε σε μια τέτοια περίπτωση, αν το τμήμα είναι μικρό, προφανώς θα λειτουργεί κανονικά όλες τις ημέρες. Εάν τα τμήματα είναι μεγάλα, θα μοιραστούν στη μέση και η προσέλευση των μαθητών θα γίνεται 3 μέρες το ένα τμήμα, δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, και 2 μέρες το άλλο τμήμα, την Τρίτη και την Πέμπτη, την ίδια εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα πηγαίνουν να αλλάξει. Μάλιστα. Κύριε Γεωργογιάννη, τι θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητα από υγειονομικό εξοπλισμό στα σχολεία, έτσι ώστε να προφυλαχθούν και οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί? Μάλιστα, ήδη όπως έχουμε πει, έχουμε κάνει μια προετοιμασία αρκετά καλή και σε συνεργασία βέβαια με το Δήμο και από το Υπουργείο Παιδείας. Όλες οι σχολικές μονάδες έχουν προμηθευτεί με αντισηπτικά υγρά τζέλ, τα οποία θα υπάρχουν στις αίθουσες διδασκαλίας ή σε ένα κοινό χώρο όπου οι μαθητές θα μπορούν έτσι να πλένουν τα χέρια τους. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν και μάσκες διαθέσιμες, εάν βέβαια κάποιος θέλει να τις χρησιμοποιήσει, είτε εκπαιδευτικός είτε και μαθητής. Πάντως το θέμα της μάσκας, να πούμε εδώ ότι δεν είναι υποχρεωτική, είναι καθαρά προαιρετική η μάσκα. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι' αυτό βέβαια, διότι η κακή χρήση της μάσκας ενδεχομένως να μην βοηθήσει, αλλά να δημιουργήσει ακόμη παραπάνω προβλήματα.
Και φυσικά έχει προηγηθεί και έχει γίνει καθαριότητα ήδη στους χώρους του σχολείου, η οποία βέβαια και θα συνεχιστεί ενδεχομένως και με διπλή βάρδια των καθαριστριών. Οι περισσότερες τάξεις, να φανταστώ, των σχολείων για αύριο είναι έτοιμες, έτσι όπως πρέπει να είναι διαχωρισμένες οι τάξεις και τα θρανία, κύριε Γεωργιάδη? Ναι, οι τάξεις είναι έτοιμες και διαχωρισμένες, ειδικά βέβαια για τους μαθητές της Δηλυκείου. Άλλωστε, αυτή τη βδομάδα τουλάχιστον θα έχουμε μικρό αριθμό μαθητών οι οποίοι θα προσέλθουν. Μάλιστα. Υπάρχει το περιθώριο της εβδομάδας που μας έρχεται για τα γυμνάσια τουλάχιστον να μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα ώστε να υποδοχθούν τους μαθητές. Τι θα γίνεται, κύριε Γεωργογιάννη, μας ρωτούν πάρα πολλοί γονείς αλλά και μαθητές με τις απουσίες των παιδιών? Κοιτάξτε, σίγουρα θα υπάρχουν απουσίες μαθητών. Ειδικά αυτό το διάστημα, από όσο θυμάμαι και το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλύτερα, αυτή την περίοδο, λίγο πριν τις Πανελλήνες, η τρίτη λυκείου ξεκινούσε και να μην έρχεται, έπαιρνε τις απουσίες έτσι ώστε να κάθεται να διαβάζει στο σπίτι. Τι θα ισχύει από εδώ και έπειτα? Εντάξει, κοιτάξτε, δεν έχει αλλάξει κάτι με το θέμα των απουσιών. Υπάρχει το συγκεκριμένο όριο των απουσιών που μπορεί ο κάθε μαθητής να κάνει. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, και για τους μαθητές της τρίτης λυκείου που ισχύει αυτό, εάν βέβαια έχουν ακόμη διαθέσιμες απουσίες, είναι ενδεχόμενα και να μην προσέλθουν στο σχολείο. Αυτό είναι γνωστό, άλλωστε δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Αλλά πιστεύω βέβαια ότι θα έχουμε προσέλευση γενικά μαθητών. Για τον λόγο ότι οι ίδιοι οι μαθητές θα θέλουν να ξαναβρεθούν μαζί κοντά στα θρανία. Πιστεύω λοιπόν ότι θα υπάρχει προσέλευση των μαθητών. Παρ' όλα αυτά όμως σίγουρα θα έχουμε μαθητές οι οποίοι θα απουσιάζουν και μάλιστα μαθητές οι οποίοι θα απουσιάζουν και με υπεύθυνη δήλωση του γονέα, διότι πιθανόν είτε οι ίδιοι να ανήκουν σε ευπαθή ομάδα, είτε να έχουν στο σπίτι τους άτομο με ευπαθή ομάδα ή άτομο το οποίο να έχει νοσήσει από τον κορονοϊό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, με υπεύθυνη δήλωση του γονέα, μπορεί ο μαθητής να απουσιάζει από το σχολείο. Βεβαίως οι απουσίες θα καταχωρίζονται, αλλά τελικά τουλάχιστον αυτές δεν θα προσμετρώνται για την φοίτηση του μαθητή. Μάλιστα. Υπάρχουν μέχρι στιγμής τέτοιες υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν έρθει σε εσάς? Δηλαδή, οι υπεύθυνες δηλώσεις κατατίθενται στο σχολείο συγκεκριμένα. Μάλιστα. Επομένως, οι ίδιοι μαθητές ή μέσω των γονέων τους θα καταθέσουν αυτές τις δηλώσεις. Δηλαδή, από αύριο κάποιος που δεν θα μπορεί για τους λόγους που είπατε πριν, για μπορεί τους να λόγους έρθει, λοιπόν, που ανέφερα, μπορεί να μπορεί πάει στο σχολείο του, στον υπεύθυνο δήλωση, καθηγητή. Ναι, στο έθινα, ναι. Ωραία. Βέβαια, από εκεί και πέρα, ισχύει βέβαια, θα λέγαμε ότι απουσίες θα έχουν και πολλούς συναδέλφων καθηγητών, έτσι. Είναι κάποιοι συνάδελφοι, οι οποίοι και αυτοί ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή έχουν διάφορα προβλήματα υγείας, οι οποίοι προφανώς θα μπορέσουν να κάνουν χρήση διαφόρων αδειών, έτσι, την άδεια ειδικού σκοπού ή την ειδική άδεια και πιθανόν να απουσιάζουν από το σχολείο. Μάλιστα. Κύριε Γεωργογιάννη, δεν γίνεται να με ρωτήσω, σε τυχόν κάποιο σύμπτωμα κορονοϊού, ναι, που μπορεί να υπάρξει στα σχολεία, σε αυτή την περίπτωση τι πρέπει να κάνετε? Σε μια τέτοια περίπτωση θα υπάρχει υπεύθυνος καθηγητής στο σχολείο και θα υπάρχει και ειδικός χώρος όπου, εάν διαπιστωθεί βεβαίως ότι ένας μαθητής είναι εμπείρετος ή υπάρχει υπόνοια, δηλαδή ότι μπορεί να είναι κρούσμα δηλαδή του ιού, τότε θα απομονώνεται σε αυτό το χώρο και στη συνέχεια βεβαίως θα φοράει μάσκα και ο ίδιος και ο εκπαιδευτικός ο οποίος θα τον χειρίζεται. Από εκεί και πέρα θα έρθουν σε συνεννόηση και σε επαφή με την αντίστοιχη υπηρεσία του ΕΟΔΗ και φυσικά θα ενημερωθούν και οι γονείς. Και ο μαθητής βεβαίως θα απομακρυνθεί με τη βοήθεια των ειδικών από το σχολείο. Αν και πριν κάνατε και εσείς ο ίδιος αναφορά ότι τη συνεργασία σας με φορείς της περιοχής, υπήρχε συνεργασία αυτό το διάστημα έτσι ώστε οι αίθουσες και αυτά τα προβλεπόμενα μέτρα για να ξανανοίξουν τα σχολεία υπήρχαν από όλους τους φορείς της περιοχής? Ναι, γενικά υπήρχε, βεβαίως υπήρχε συνεργασία και ιδιαίτερα με το Δήμο, ο οποίος έχει και την ουσιαστική αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες. Ό,τι δηλαδή χρειάστηκε, σαφώς έτσι το είχαμε στα σχολεία. Μάλιστα. Κύριε Γεωργογιάννη, καλή αρχή για αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και για την αποδοχή που είχατε σήμερα στην πρόσκλησή μας. Να σας έχουμε εδώ κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Αυτό που ίσως ξεχάσαμε να πούμε είναι ότι είναι το θέμα της ατομικής ευθύνης που από την αρχή είπαμε μπαίνει σε όλους μας και ιδιαίτερα και τώρα. Δηλαδή τα παιδιά θα πρέπει να τηρήσουν αυστηρά τις
προβλεπούμε τις προτάσεις δηλαδή που έχουμε από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, δηλαδή να κρατάνε αυστηρά τις αποστάσεις μεταξύ τους, να πλένουν τακτικά τα χέρια τους, να αποφεύγουν να κάνουν κοινή χρήση αντικειμένων όπως στυλό, κοιμωλιών κτλ. Και κάτι άλλο να πω εδώ που τέθηκε και σαν ερώτημα γενικότερα και αφορά το μουσικό σχολείο, το οποίο έχει μια ιδιαιτερότητα γενικά, επειδή αρκετοί μαθητές από εκεί μπορεί να χρησιμοποιούν ενδεχομένως και κοινά όργανα διδασκαλίας, μουσικά όργανα δηλαδή. Εκεί δηλαδή θα προβλέπεται, εάν αυτό συμβαίνει, να γίνεται να καθαρίζονται επιμελώς τα όργανα αυτά προτού τα χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος μαθητής. Εάν βέβαια έχουν τα ατομικά τους όργανα, έχει καλώς. Πιθανόν, ειδικά εάν χρησιμοποιούν πνευστά όργανα, τότε θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι καλύτερο και προτείνεται να τηρούνται μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των μαθητών, διότι η χρήση ενός πνευστού οργάνου καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια από τον μαθητή, από αυτόν που χρησιμοποιεί το όργανο ενδεχομένως, και η εκπνοή του δηλαδή μπορεί να μεταφέρει σε μεγαλύτερη απόσταση γενικά τα σταγονίδια. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη. Δηλαδή, οι κανόνες ατομικής υγιεινής, αυτό είναι το ουσιαστικό το οποίο. Και γι' αυτό το λόγο, βέβαια, και τις πρώτες ώρες που θα πάνε τα παιδιά από αύριο στο σχολείο ή οι άλλοι μαθητές. Σε αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν ισχύει ότι οι πρώτες ώρες με το που θα εισέλθουν τα παιδιά αύριο στο σχολείο, θα υπάρχει ειδικό μάθημα γι' αυτό και θα υπάρξει νέα ουσιαστική ενημέρωση και από τον διευθυντή του σχολείου και από τους εκπαιδευτικούς για τον τρόπο που θα πρέπει να συμπεριφέρονται γενικά οι μαθητές. Ώστε αυτό να το εμπεδώσουν δηλαδή. Πάμε σε μια καινούργια κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, η οποία δεν είναι μόνο επί του παρόντος, ενδεχομένως να διαρκέσει και αρκετό διάστημα και ενδεχομένως να έχουμε και τις ίδιες περιπτώσεις και το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Άρα λοιπόν πρέπει να μπούμε και να συνηθίσουμε σε αυτή την κατάσταση, το νέο τρόπο αντιμετώπισης πλέον της καθημερινότητάς μας και της καθημερινότητας μέσα στο σχολείο. Γι' αυτό οι μαθητές και θα ενημερωθούν και θα συνεχίζεται η ενημέρωση και φυσικά και αυτοί οι ίδιοι δηλαδή θα πρέπει αυτά να τα εμπεδώσουν και να τα τηρούν. Τη σχολαστική λοιπόν καθαριότητα, απόσταση και φυσικά όταν γυρίζουν πάλι στο σπίτι εννοείται ότι ξανά θα έχουμε σχολαστική καθαριότητα των χεριών και αποφυγή να έχουμε επαφή ιδιαίτερα με μεγαλύτερους, με παππούδες, γιαγιάδες κτλ. Ώστε να μην υπάρχει περίπτωση μετάδοσης του κορονοϊού. Και κάτι τελευταίο, κύριο Γεωργογιάννη, πλην κλείσουμε. Θα ήθελα και ένα δικό σας σχόλιο. Κατά πόσο σας βρίσκει σύμφωνο αυτό που έχει ακουστεί μέχρι στιγμής για κάμερες μέσα στις τάξεις? Ναι. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτό είναι λιγάκι πρόωρο και βιαστικό. Αυτή η απόφαση βέβαια της Υπουργού να γίνεται τηλεμετάδοση δηλαδή του μαθήματος. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί τελικά ναι μεν η τηλεεκπαίδευση προχώρησε σε ένα βαθμό. Η σύγχρονη όχι τόσο πολύ, όταν λέω σύγχρονη δηλαδή απευθείας αναμετάδοση με την διαζώσεις πάλι, αλλά η ασύγχρονη κυρίως εκπαίδευση. Όμως αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο, είναι βιαστικό νομίζω, δεν έχουν ληφθεί αρκετοί παράγοντες υπόψη και ενδεχομένως να πέφτουμε και πάνω σε προσωπικά δεδομένα. Και από ό,τι γνωρίζω βέβαια υπάρχει και γενικότερα μια άρνηση για την εκπαιδευτική κοινότητα για τη χρήση δηλαδή καμερών, όχι από τώρα δηλαδή και από παλιότερα, έτσι, μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή αυτό αν θα προχωρήσει και με ποιο τρόπο θα προχωρήσει. Μάλιστα. Δεν είναι εύκολο δηλαδή, θα πρέπει να εγκατασταθούν κάμερες και αν αυτό θα γίνει αποδεκτό βέβαια από την εκπαιδευτική κοινότητα. Τώρα το να γίνεται μέσω τηλεφώνου κτλ. Δεν το βρίσκω τόσο εύκολο και τόσο πρόσφορο και δεν ξέρω αν κανένας θέλει, ποιος θα κρατάει την κάμερα και προς τα που θα δείχνει δηλαδή, στον πίνακα, στους μαθητές, στον καθηγητή. Δεν ξέρω. Βέβαια η σκέψη του Υπουργείου ήταν, ας το πούμε από μια μεριά σωστή, με την έννοια ότι θέλει αυτούς τους μαθητές οι οποίοι θα απουσιάζουν από το σχολείο, οι οποίοι είτε θα απουσιάζουν αναγκαστικά γιατί ανήκουν σε ευπαθή ομάδα ή γιατί έχουν, όπως είπαμε προηγουμένως, ευπαθή άτομα στο περιβάλλον τους, είτε για αυτούς τους μαθητές οι οποίοι θα λείπουν από το σχολείο τις μέρες που θα είναι η υπόλοιπη μισή. Και άρα επιθυμεί δηλαδή να έχουν όλοι την ίδια εκπαίδευση, να μην μείνει κανείς πίσω, αλλά από την άλλη μεριά όμως θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι είναι αρκετά πρόωρο και δύσκολο στην εφαρμογή του και ίσως, επαναλαμβάνω, σκοντάψει και στο θέμα της τρίσης των προσωπικών δεδομένων.
Αρκετοί πάντως γονείς μέχρι στιγμής υπάρχουν διαμαρτυρίες πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν και... διαμαρτυρίες αρκετές πάνω σε αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Κύριε Κερουγιάννη, δεν θα ήμουν απόλυτα σύμφωνος δηλαδή με αυτόν τον τρόπο αναμετάδοση δηλαδή. Δηλαδή παραβιάζεται γενικά η ιδιωτικότητα, παραβιάζεται έτσι η σχέση που υπάρχει εμπιστοσύνης ανάμεσα σε μαθητές και καθηγητές. Η σχολική αίθουσα έχει μια ιδιομορφία δηλαδή. Δεν ξέρω αν πρέπει να υπάρχει σε δημοσιότητα και να βρίσκεται έτσι παντού. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, σήμερα για τον χρόνο σας που ήσασταν εδώ. Καλή αρχή ευχαριστώ. Για αύριο. Τις επόμενες πολύ, μέρες έτσι, να δούμε όλα θα πάνε περάσει... καλά. Τουλάχιστον αυτό που είναι ζητούμενο είναι να επανέλθουν οι μαθητές στο σχολείο, να αγαπήσουν τον χώρο και να τον συνηθίσουν, να συνηθίσουν στην καινούργια πραγματικότητα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Έτσι. Έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπατε και έτσι θα κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα Ωραία. Πολύ. Και εγώ λίγο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.